Γεια σας. Σε αυτό το μέρος θα μιλήσουμε για τα Rails ως framework, για την MVC αρχιτεκτονική, δηλαδή Model View Controller, όπως επίσης και για την αρχιτεκτονική των αρχείων και γιατί ο κόσμος χρησιμοποιεί τα Rails. Ας δούμε λοιπόν τι είναι τα Rails. Τα Rails είναι ένα ανοιχτό λογισμικό το οποίο διατίθεται δωρεάν. Ωστόσο, μπορεί κάποιος να αγοράσει support, add-on, plugins και διάφορα άλλα παρόμοια πράγματα. Έχει πλήρη δομή, δηλαδή ό,τι χρειάζεται κάποιος για να δημιουργήσει μία εφαρμογή έρχεται με την εγκατάσταση. Είναι cross-platform, που αυτό σημαίνει ότι είναι ανεξάρτητη και μπορεί να τρέχει σε όλους browser, server και databases. Αντλεί δεδομένα και πληροφορίες από όλους τους τύπους βάσεων δεδομένων χωρίς να χρειάζεται εμείς να έχουμε φτιάξει τη βάση. Θεωρείται πάντα ως αντικείμενα από τα strings και τους αριθμούς μέχρι και τους συγκριτικούς τελεστές όπως το AND και το OR. Και τέλος, είναι convention over configuration που σημαίνει πως υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι και όροι με τους οποίους δημιουργούμε τα αρχεία, τους φακέλους, τα controller και τα models. Εδώ έχουμε τη βασική αρχιτεκτονική των Rails. Το Our App είναι ένας φάκελος στον οποίο αποθηκεύεται η εφαρμογή μας και περιέχει όλους αυτούς τους φακέλους. Το App είναι ο βασικός φάκελος στον οποίο θα δουλέψουμε και έχει μέσα όλη την MVC δομή, τους controllers, τα models, τα views και τα helpers. Το controller κρατάει τα controller classes, τα HTTP request από τους browser. Το helpers απλά βοηθάει το controller και δεν κάνει κάτι άλλο. Τα models κρατάνε όλα τα databases classes. Τα views έχουν αρχεία τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρουσίαση στο site, στα blog και μέσα σε αυτό το φάκελο υπάρχει και ο φάκελος layouts που κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Ο φάκελος components περιέχει κάποια plugins τα οποία συνδέονται με τα model, τα view και τα controller. Ο φάκελος config περιέχει μέσα τα configuration files για το homepage μας. Το DB είναι το database.yml που είναι ένα αρχείο στο οποίο ορίζουμε τη βάση που θα χρησιμοποιήσουμε, την αναπτύσσουμε και τη δημιουργούμε. Ο φάκελος doc περιέχει όλα τα αρχεία της μορφής doc που δημιουργούνται. Ο φάκελος lib περιέχει όλες τις βιβλιοθήκες. Ο φάκελος public είναι στην ουσία ο φάκελος ο οποίος είναι διαθέσιμος στο κοινό και εκεί βρίσκονται όλα τα JavaScript files, ο CSS και οι εικόνες οι οποίες θα φαίνονται στο blog ή στο site μας. Ο φάκελος script δεν περιέχει κάτι άλλο πέρα από τα scripts. Το temp κρατάει τα προσωρινά αρχεία και το readme έχει τις βασικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή μας. Πάμε να δούμε τις βασικές εργασίες για τη Ruby on Rails. Η δημιουργία του βασικού σκελετού γίνεται με το Rails command. Δημιουργούμε μία βάση δεδομένων για την αποθήκευση των αρχείων, διαμορφώνουμε την εφαρμογή μας έτσι ώστε να γνωρίζουμε πού βρίσκεται τοποθετημένη βάση αυτή, δημιουργούμε Rails Active Records, καθώς τα αντικείμενα με τα οποία θα ασχοληθούμε στους controller είναι ακριβώς αυτά. Δημιουργούμε τις συνδέσεις που θα μας βοηθήσουν στην κατασκευή και τη συντήρηση της βάσης δεδομένων και των πινάκων μας και δημιουργούμε τα views έτσι ώστε να μπορούν να παρουσιάζουν τα δεδομένα στο περιβάλλον του χρήστη. Και δημιουργούμε τα views έτσι ώστε να μπορούμε να παρουσιάζουμε τα δεδομένα μας στο περιβάλλον του χρήστη. Πολλές από αυτές τις εργασίες τις έχουμε ήδη κάνει σε προηγούμενα κεφάλαια. Αυτό ήταν για τώρα. Ας προγραμματίσουμε.